Αυτές οι στίβες με τα ρούχα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία ζωής μέσω της ανακύκλωσής τους χάρη στο Fabric Republic, ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πλεονάζοντος ρουχισμού, το οποίο εστιάζει στη βιωσιμότητα και την αηφόρο ανάπτυξη, επεκτείνοντας τον κύκλο ζωής των ρούχων που συλλέγει. Η Χριστίνα Γεροθόδωρου εργάστηκε για 6 μήνες στην ΑΜΚΕΙΑΣΗ στο πρόγραμμα Fabric Republic και συνέβαλε στην ανάπτυξη του e-shop του οργανισμού, καθώς και την προώθηση της ιδέας του upcycling. Η χρήση της τεχνολογίας μας έχει βοηθήσει για δύο λόγους. Αρχικά, μέσα από τα κανάλια των social media μπορούμε να προωθήσουμε όλο το υλικό μας και να έρθουμε πιο κοντά με τον κόσμο που μας ακολουθεί. Και επίσης, η αναβάθμιση και η ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού καταστήματος θα μπορέσει να κάνει τον οργανισμό βιώσιμο. Στόχος είναι η βελτιστοποίηση και ο εξυγχρονισμός της κυκλικής διαχείρισης πλεονάζοντος ρουχισμού και όραμά τους είναι μια zero waste πραγματικότητα. Για εμάς είναι πολύ σημαντική η συνεργασία με το Ίδρυμα Vodafone. Είναι η δεύτερη χρονιά που συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο του προγράμματος World of Difference. Γεγονός μας κάνει πολύ χαρούμενος ώστε να σχεδιάσουμε δράσεις και προγράμματα για ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο κόσμο. Μέσω της εργασίας της Χριστίνας ωφελήθηκαν 18.000 άτομα, ενώ λήφθηκαν 7.000 ρούχα από ιδιώτες, δόθηκαν 6.500 κιλά καθαρά ρούχα σε ευάλωτες ομάδες και δημιουργήθηκαν περισσότερα από 3.000 νέα προϊόντα από τα ανακυκλωμένα υφάσματα. Από το 2010, το Ίδρυμα Vodafone υλοποιεί συστηματικά το πρόγραμμα World of Difference, που έχει διτό στόχο. Αφενός, να δώσει την ευκαιρία σε νέους ηλικίας 18 έως 35 ετών να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα εργαζόμενοι σε έναν κοινοφιλή οργανισμό της επιλογής τους, και αφετέρου να επιτρέψει στους ίδιους τους οργανισμούς να υλοποιήσουν κάποιο έργο με όπλο και όχημα την τεχνολογία. Ο μισθός της Χριστίνας και οι εργοδοτικές εισφορές της καλύφθηκαν από το Ίδρυμα Vodafone. Εάν και εσείς οραματίζεστε έναν πιο δίκαιο και βιώσιμο κόσμο, κάντε αίτηση για το πρόγραμμα World of Difference του Ιδρύματος Vodafone έως τις 20 Οκτωβρίου. Ίδρυμα Vodafone.